Μεταξύ του 360 έως 330 π.Χ. κατασκευάστηκε στα δυτικά του ναού του Ασκληπιού η Θόλος, κυκλικό οικοδόμημα με υπόγειο χώρο. Στην εξωτερική του περιφέρεια είχε πόρινους δωρικούς κύονες και ένα θύρωμα με εξαιρετικά πλούσια και λεπτή διακόσμηση στην είσοδο στον κυκλικό σικό του. Εσωτερικά υπήρχε μαρμάρινη κορινθιακή κυονοστοιχία, δάπεδο με περίτεχνη σύνθεση εναλλασσόμενων κυκλικά λευκών και μαύρων ρομβοειδών πλακών και οροφή με φατνώματα διακοσμημένα με άνθη εξαίρετης τέχνης. Τη στέγη με τα μαρμάρινα κεραμίδια της επέστεφε ένα περίπλοκο μαρμάρινο φυτικό ακροτήριο. Το κτίριο της Θόλου συνεχίζει την αττική παράδοση της επιβολής ενός μικρού οικοδομήματος με την έξαρση του αρχιτεκτονικού διακόσμου. Αποτελεί το τελειότερο παράδειγμα αυτής της τάσης. Αρχιτέκτονας του κτιρίου ήταν ο Αργίος Πολύκλητος. Οι τρεις υπόγειοι κυκλικοί διάδρομοι του κτιρίου επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ανοίγματα και με φράγματα στις κατάλληλες θέσεις, ανάγκαζαν τον εισερχόμενο να ακολουθήσει μέσα τους με ανδροειδή πορεία. Το κυκλικό σχήμα που συνήθως χαρακτηρίζει στους αρχαίους Έλληνες τα φυκά οικοδομήματα και η μίμηση στο υπόγειο των λαβυρινθωδών χώρων του Άδη υποβάλλουν την ερμηνεία του οικοδομήματος αυτού ως μνημείου που στέγαζε την υπόγεια κατοικία του Ασκληπιού, ο οποίος γιάτρευε κατά τον μύθο μέσα από τη γη.